Σε επιφυλακή έχουν τεθεί το τελευταίο 24ωρο λιμενικές αρχές με αιχμή καραβάνια μεταναστών που φτάνουν το ένα μετά το άλλο στην Κρήτη. Συνολικά 126 άτομα, μεταξύ αυτών και ανήλικοι, διασώθηκαν, με το τελευταίο καραβάνι να εντοπίζεται το πρωί στην θαλάσσια περιοχή της Μονής Κουδουμά. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες στα Χανιά να καταφθάσουν και νέες καραβιές ανθρώπων. Το πρώτο περιστατικό το πρωινό, το οποίο ήταν 18 άτομα νότια της Κρήτης, κοντά στην Ιερά Μονή του Κουδουμά, και συγχρόνως βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά του νομού Χανίων δύο περιστατικά, και από την πλευρά του νομού Ηρακλείου προς την περιοχή της Ιεράπετρας άλλο ένα περιστατικό σε εξέλιξη. Τώρα είμαστε σε συνεχή επαφή και συνεννόηση με το λιμενικό και με τον λιμενάρχη Χανίων. Υπάρχει μια πληροφορία για μια ενδεχόμενη ακόμα άφιξη. Δεν είμαστε ακόμα σίγουροι. Έχουμε μείνει στην πληροφορία. Εμείς είμαστε καθόλου έτοιμοι. Απόψε αναχωρούν από τα Χανιά οι 76 μετανάστες που έφτασαν χθες στο Δήμο. Ανάμεσά τους και 4 γυναίκες, εκ των οποίων η μία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο είναι καλά στην υγεία της. Οι ενέργειες των εμπλεκόμενων αρχών είναι σε εξέλιξη για να μεταφερθούν στη Μαλακάσα. Βρίσκονται σε καλή κατάσταση, η υγεία τους είναι καλή, είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Μεταξύ αυτών, όπως είχαμε πει και χτες, υπάρχουν 4 γυναίκες, μία εκ των οποίων για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για οφθαλμολογική εξέταση, η οποία είναι πολύ καλά φυσικά στην υγεία της. Οι αυξητικές τάσεις των μεταναστευτικών ροών προκαλούν προβληματισμό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, πέρυσι είχαμε στο νησί σχεδόν 780 μετανάστες, ενώ για το 2024 μέχρι στιγμής, μέσα σε μόλις 8 μήνες, ο αντίστοιχος αριθμός έχει σκαρφαλώσει στους 2.806. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι βλέπουμε να συνεχίζονται οι ροές. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι το τρίτο λιμάνι της χώρας της Ελλάδας. Άρα λοιπόν πρέπει να επανασχεδιάσουν με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στο νησί της Κρήτης και να προγραμματίσουν για το επόμενο διάστημα, γιατί οι δείκτες είναι ανησυχητοί. Ερώτημα παραμένει τι μελιγενέστε με το χώρο φιλοξενίας μεταναστών σε επίπεδο Ηρακλείου, με δεδομένο ότι ο νέος επενδυτής στο λιμάνι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει εργασίες στο χώρο του παλιού ΚΤΕΛ. Μετά τον νέο επενδυτή στο λιμάνι του Ηρακλείου και τον νέο φορέα που υπάρχει, που αυτό θα είναι το λιμενικό ταμείο, έχουν ξεκινήσει ήδη εργασίες για τη μετακατάσταση αυτού του φορέα από το λιμάνι του Ηρακλείου, τον οργανισμό λιμένος. Και έτσι λοιπόν το επόμενο διάστημα δεν θα υπάρχει χώρος να φιλοξενούνται εκεί πέρα οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει να βρεθεί μία λύση, η οποία την επόμενη μέρα πρέπει να βρεθεί χώρος να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι. Οι λιμενικοί ζητούν το αρμόδιο Υπουργείο να σκύψει στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί μήνες τώρα και να δώσει λύση, ενισχύοντας παράλληλα το λιμενικό σώμα για να σηκώσει το βάρος των μεγάλων αναγκών.